Γεια σας, καλώς ήρθατε. 5 καρμικά κλειδιά, τα οποία μας επηρεάζουν σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Γιατί σου συμβαίνουν αυτά που σου συμβαίνουν, γιατί λέω τώρα έχεις ατυχία ή τύχη στην αγάπη, γιατί έχεις τύχη ή ατυχία σε κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, σε συνεργασίες, τα λεφτά, γιατί σε παρεξηγούν οι άνθρωποι, τέτοια πραγματάκια θα τα αναλύσουμε. Εδώ βλέπεις 1, 2, 3, 4, 5. Μη μου επιλέξεις ακόμα, διότι θα τις ανακατέψω. Η πρώτη μέθοδος που θα εφαρμόσουμε για να ανακαλύψουμε και να κάνουμε αυτό το άνοιγμα των 5 κλειδιών βασίζεται σε πρώτο κομμάτι στην επιλογή που θα κάνεις. Όμως υπάρχει και περαιτέρω ανάλυση. Θα σου αποκαλύψω κάποια μυστικά, θα σου εξηγήσω πώς βρίσκουμε, πού βρίσκουμε συγκεκριμένα στοιχεία αυτά τα καρμικά κλειδιά, τι σημαίνουν για εμάς. Θα πάμε λίγο εσωτερική αριθμολογία, ενώ δηλαδή δεν θα μπλακούμε βαθιά, διότι κάποιος χρειάζεται να έχει βάσεις. Και στη συνέχεια θα σου αποκαλύψω κιόλας, πέρα από την επιλογή που θα κάνεις, γιατί θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, και κάτι άλλο στη συνέχεια στην ανάλυση του βίντεο. Δύο στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά. Εντάξει. Πάμε όμως τώρα. Τι θα κάνουμε. Θα επιλέξω, όχι τώρα, ανακατεύω εγώ, και όσο ανακατεύω εγώ, εσύ θα σου εξηγήσω ότι θα κάνουμε, μόλις επιλέξεις, θα κάνουμε ένα ρουνικό σταυρό, θα αναλύσουμε, θα σου εξηγήσω τι σημαίνει το καρμικό σου κλειδί που έχεις επιλέξει, αυτές οι πύλες, τι ανοίγουν, τι σημαίνουν για σένα, και στη συνέχεια, όπως βλέπεις εδώ, έχω και 1, 2, 3, 4, 5 φανταστικά DEX, τα οποία θα μας βοηθήσουν. Τα DEX όμως δεν είναι με τη σειρά, θα τα επιλέξω εγώ εκείνη τη στιγμή, ό,τι μου έρθει σαν φλασιά. Λοιπόν, και θα πάρεις όχι μόνο πληροφορίες, θα καταλάβεις πάρα πολλά πράγματα και θα σου δώσω και κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει ίσως με κάποιο τρόπο να αλλάξεις αυτή την καρμικότητα. Σε άλλους πετυχαίνει, σε άλλους δεν πετυχαίνει, ανάλογα με τον άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος δεν είναι το ίδιο και φυσικά εδώ εννοείται ότι κάνουμε ένα μέρος ανάλυσης, ας το πούμε, σε αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να εξετάσουμε. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ τώρα τα φτιάχνω. Αυτό θέλει να πάει εδώ. Εδώ, 5. Εντάξει, γιατί τα κύρια καρμικά κλειδιά είναι 5. Αυτά που εξετάζουμε. Υπάρχουν και άλλα καρμικά, δεν τα εξετάζουμε τώρα όμως. 1, 2, 3, 4, 5. Φυσικά επιλέγεις. Μπορεί να επιλέξεις 1, μπορεί να επιλέξεις 2, μπορεί να επιλέξεις 3, μπορεί να επιλέξεις και όλα ό,τι θέλεις. Ανάλογα. Κάτι όμως έχει να σου πει. Στην ουσία, αυτά τα καρμικά κλειδιά, ακόμα και αν δεν τα έχεις κάπου, που θα σας τα εξηγήσω πιο μετά, κάτι σημαίνουν. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. 1, 2, 3, 4, 5. Τα βάζω λοιπόν αυτά στην άκρη, να μην μπερδευτούμε. Έτσι, στη σειρά. Να μην χάσω τη σειρά και ξεκινάμε με την πρώτη σου επιλογή και είναι ο αριθμός 16. Ο αριθμός 16 λοιπόν μιλάει λοιπόν για την αναγέννηση. Αυτό είναι το κλειδί σου. Ο αριθμός 16, αυτό που επέλεξες, μιλάει για αναγέννηση. Γιατί όμως μιλάει για αναγέννηση? Πρόσεξε να δεις. Έχουμε μέσα το 6, έχουμε και το 1. Εντάξει. Το 6 δείχνει την αγάπη. Δείχνει τη δέσμευση, δείχνει την υπευθυνότητα, η οποία όμως ξεχάστηκε. Εδώ έχουμε αδιαφορία, αποστασιοποίηση, υπερανάλυση γενικότερα και μιλάμε για θέματα σχέσεων κυρίως, δυσκολία και δείχνει ότι οι δικές σου οι ανάγκες μπορεί να είναι παραπάνω από τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Εντάξει. Θέλω να σου πω τώρα 2-3 πραγματάκια πάρα πολύ σημαντικά και μετά θα κάνουμε το άνοιγμά μας. Λοιπόν, ένας πολύ ιδιαίτερος αριθμός. Εντάξει. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτός ο αριθμός. Συμβολίζει την κατάχρηση της αγάπης κυρίως. Αν τώρα αυτός ο αριθμός, επειδή τον επέλεξες, δεν έχεις καταλάβει, δεν έχεις αντιληφθεί την υψηλή, το μεγαλείο της πνευματικότητας την οποία διαθέτεις. Και μάλιστα να αντιληφθείς και τους καρμικούς νόμους. Γενικότερα είσαι ένα πολύ μαγνητικό άτομο, έχεις πολύ έντονη προσωπικότητα, μπορείς να ελκύσεις ανθρώπους, εντάξει. Όμως αυτό μπορεί να οδηγήσει και να σου γίνει και ζημιά. Αυτός ο μαγνητισμός, εντάξει, που ελκύσεις τους ανθρώπους. Έχεις φυσικά πολύ μεγάλες διαισθητικές αντιδράσεις, έχεις πολύ μεγάλη επιθυμία για ελευθερία, ας το πούμε. Και τώρα πάμε να δούμε 2-3 πραγματάκια εδώ. Να σου πω επίσης ότι για τον αριθμό 16, διότι παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο, ας το πούμε,
το 16 λοιπόν επίσης μας κάνει τον αριθμό 7. Εντάξει. Είπαμε λοιπόν για προδοσία, είπαμε λοιπόν ότι μπορεί να ανακατεύεσαι, να έχεις προδοθεί στην αγάπη, σε παράνομες σχέσεις, μπορείς να βιώσεις σκληρές καταστάσεις, από μόνος, ας πούμε, πτώση, πτώχευση. Βέβαια μιλάει για την αναγέννηση. Σου λέει ότι να αλλάξεις εκείνο το σκεπτικό, ώστε όταν βρεθείς σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, να καταλάβεις ότι τελικά δεν ήταν τυχαίο, κάτι σε όθησε εκεί και μέσα από αυτή την καταστροφή, ας το πούμε, να ξεπληθείς, να το πω έτσι, η ενέργειά σου να ανανεωθεί. Βεβαίως, το 16 συνδέεται με την κάρτα Ταρό, το κάστρο, που είναι από τις πιο σκληρές και ισχυρές κάρτες γενικότερα στην Ταρό και φυσικά εννοείται ότι σημαίνει και καταστροφή κτλ. Λοιπόν, λίγο ακόμα σου λέω και προχωράμε, έτσι. Αυτό που χρειάζεται λοιπόν να κάνεις, να αντιληφθείς, είναι πρώτα απ' όλα να έχεις κουράγιο και εμπιστοσύνη και να πιστεύεις, να πιστέψεις το μαγικό μέλλον το οποίο έρχεται. Εντάξει. Για να τώρα βελτιώσεις την τωρινή σου κατάσταση ή και τη μελλοντική σου, χρειάζεται να προσαρμοστείς, να εξισορροπήσεις, να εναρμονίσεις τον δικό σου φυσιολογικό ρυθμό σαν οντότητα, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια επιβεβαίωση. Εγώ τη λέω, αν θέλεις, την ακούς, τη λες, μέσα σου, τη γράφεις, παρατηρείς πως πάνε τα πράγματα, που λέει ότι μέσα από την προσωπική μου μεταμόρφωση αγγίζω το μεγαλύτερο δυναμικό μου. Αγγίζω το δυναμικό μου. Εντάξει, που σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλο δυναμικό. Πάμε τώρα να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι αυτό το οποίο επέλεξες. Μόλις πιο μετά θα σου αποκαλύψω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία χρειάζεται, αλλά χρειάζεται μια μικρή ανάλυση να κάνω, οπότε θα το πω μετά αφού κάνουμε όλες τις προσεγγίσεις. Εντάξει, πάμε να δούμε τώρα. Για πάμε να δούμε το ρουνικό μας σταυρό. Παρελθόν, μέλλον, okay, πάνω, σκέψεις και τι έχουμε εδώ, και έχουμε, ωραία λοιπόν, και έχουμε και το σταύρωμα που λένε και το κεντρικό κομμάτι μας. Λοιπόν, πολύ ωραία. Εδώ έχουμε το εξής, το κεντρικό μας πρόσωπο εδώ, να φαίνονται όλα, φαίνονται, για μισό λεπτό, θα πάω λίγο πιο πάνω για να φαίνονται όλες οι κάρτες. Πολύ ωραία, φανταστικά. Εδώ τι έχουμε, κεντρικό πρόσωπο είσαι εσύ, είναι η ενέργειά σου, είναι μία βασίλισσα κυπέλων, πράγμα που σημαίνει και πολύ μεγάλη διέστηση και ότι αυτή η βασίλισσα όντως είναι έτοιμη να θυσιάσει τα πάντα προκειμένου να νιώσει και να γευτεί την αγάπη, τον έρωτα, την αγάπη, ας είναι ακόμα και παράνομος. Το παρελθόν εδώ, το οποίο σε ακολούθησε, που υπάρχει, μιλάει για έναν υπότι πεντάκτηνο. Ο υπότης πεντάκτηνος σημαίνει εκείνος ο οποίος έρχεται, είναι καλή κάρτα, έχει να κάνει με τα οικονομικά, αλλά ο ρυθμός του, ο χρόνος του, στο ερωτικό κομμάτι είναι αργός. Όχι αργόστροφος, είναι αργός. Οι κινήσεις του είναι μελετημένες, οι κινήσεις του είναι αργές. Οι κινήσεις του μπορεί να είναι σταθερές, μπορεί επίσης να είναι και παγερές. Εντάξει. Και επειδή η βασίλισσα μαζί με τον υπότι πεντάκτηνο το κοιτάνε στο ίδιο κομμάτι, αφορά λοιπόν καταστάσεις από το παρελθόν. Αυτοί οι καρμικοί αριθμοί, να σου το πω έτσι, είναι κολλημένοι, ας το πούμε έτσι, πάνω στην ψυχή. Δεν λέω περισσότερα. Αυτό τώρα όμως το οποίο έχουμε είναι πολύ σημαντικό. Κανονικά ήταν να σε πάω στο μέλλον, αλλά θα σε πάω εδώ, που είναι ο ακόλουθος κυπέλων. Ο ακόλουθος κυπέλων δηλώνει αυτό που δηλώνει και αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα, αυτός ο αριθμός. Τι δηλώνει? Ανοριμότητα, θέλω να το δεις. Εδώ λοιπόν δείχνει μία περίεργη, αν θέλεις, ερωτική κατάσταση, το τρία κυπέλων κάτω από τη σελήνη, ένα ζευγάρι, ζητάνε να πιούνε, ξέρω εγώ, κρασί, να μεθύσουν, να περάσουν καλά. Εδώ είναι η διασκέδαση, ας το πούμε, να περάσουμε καλά, η οποία όμως δεν υπολογίζουμε και τις συνέπειες. Μιλάμε γενικά, έτσι. Τώρα, ειδικά μπορεί κάτι να σε αφορά σε θέματα αγάπης και έρωτα.
Ναι, μεν το τρίκι, συγγνώμη, ο ακόλουθος, γιατί μπερδεύτηκα εδώ τις τρεις φιγούρες. Ο ακόλουθος λοιπόν κυπέλων μιλάει για ανοριμότητα. Έχει διέστηση, έχει μια καλοσύνη, ίσως έχει και κεντρικότητα στο κομμάτι της αγάπης. Άρα έχεις μπλέξει ίσως με κεντρικά κομμάτια στην αγάπη, γιατί εδώ επικεντρωνόμαστε κυρίως. Και σε ρυθμούς οι οποίοι δεν ικανοποιούσαν εσένα όσον αφορά στην αγάπη, πώς εξελισσόταν. Αυτό το οποίο έρχεται είναι στα πόδια σου και σε σταυρώνει που λέμε, είναι το 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι λοιπόν είναι μία κάρτα ευλογίας, γιατί είναι ο αριθμός 7, σημαίνει ευλογία. Α, αυτό εδώ πέρα να πω επίσης, επειδή είναι οι σκέψεις, όμως είναι και αυτό που κατεβαίνει, αν θες, από το σύμπαν. Κατεβαίνει σαν συμβόλαιο. Κατεβαίνει σαν υπόσχεση που πρέπει εσύ να κάνεις, σαν κάτι που πρέπει να το περάσεις οπωσδήποτε. 7 μπαστούνι λοιπόν εδώ, αυτό το οποίο έχει να μας πει είναι το εξής, ότι εσύ χρειάζεται να έχεις πολύ ενεργειακή δύναμη, θα περάσεις τέτοιες δυσκολίες, θα περάσεις μέσα από παρεξηγήσεις, μέσα από αντιπαλότητες, αντιζηλίες, θα σου λέει τι πας και κάνεις και αυτά, αλλά εσύ όμως τελικά στη ζωή σου πρέπει να κάνεις αυτό το οποίο πιστεύεις ότι είναι σωστό. Και μετά έχουμε μια κάρτα για το μέλλον που είναι πάρα πολύ σημαντική, που είναι το 8 μπαστούνι. Είναι μια από τις πολύ καλές κάρτες. Πρόσεξε όμως τι δηλώνει. Ναι, δηλώνει καλές καταστάσεις όσον αφορά στο κομμάτι το ερωτικό, αν θέλεις, γιατί αυτό έχει βγει σαν το 16, όμως σημαίνει τι στόχους βάζω. Υπάρχει ένστικτο διέστηση ώστε να καταλάβω αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αν ας πούμε η σχέση σου εξελίσσεται έτσι όπως εσύ θέλεις να εξελιχθείς. Το 8 μπαστούνι είναι από τις καλές κάρτες και σημαίνει επίσης σκοπός, ελευθερία, στόχη, προχωράω. Επίσης σημαίνει νέα, καλά νέα γενικότερα, να μάθεις, να κάνεις. Όταν λέμε στόχους σημαίνει πολλά πράγματα για τον καθένα ξεχωριστά. Το σημαντικό όμως είναι εδώ ότι οι κάρτες σου σε γενικό επίπεδο, αν τις παρατηρήσεις λιγάκι, σου λένε μια ιστορία. Εγώ θα σου πω μια πολύ μικρή ιστορία, αυτή που καταλαβαίνω εγώ, για να ολοκληρώσουμε αυτό το τέτοιο και το ρίξιμο. Εσύ θα καταλάβεις άλλα. Εδώ τι σου δηλώνει λοιπόν. Εδώ σου λέει, σκέφτομαι την αγάπη και τον έρωτα, πολλές φορές όμως θα δράσω παρορμητικά ίσως και με έναν τρόπο περίεργο και κεντρικό και που δεν τον περιμένουν πολύ. Οι άλλοι όμως που γνωρίζω, ο σύντροφος, η σύντροφη κτλ., θέλουν το χρόνο τους για να μπορέσουν να καταλάβουν τι γίνεται. Εγώ έχω υπομονή και περιμένω και το ένστικτό μου, μάλλον έχω μεγάλη καρδιά και τη δίνω την καρδιά μου, αλλά ίσως να μην έχω την ανταπόκριση που θα ήθελα, διότι εδώ αυτό δείχνει. Εδώ σημαίνει ότι πολλές φορές από το περιβάλλον μου, το γύρω-γύρω, θα με κριτικάρουν και θα με κυνηγήσουν, να το πούμε εντός εισαγωγικών, για τις πράξεις και τις επιλογές που κάνω, αλλά αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνω είναι η δική μου προσωπική ελευθερία, τι στόχους θέλω να βάλω στη ζωή. Και εντάξει, ναι, αυτό. Το αφήνω εδώ. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο. Νομίζω ήταν κατανοητό, εντάξει. Στο επόμενο καρμικό κλειδί, ας το βάλω αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, ας βάλω αυτό εδώ, μιας και ολοκληρώθηκε. Στο βάλω εδώ για να έχω χώρο. Πάμε στο δεύτερο καρμικό σας κλειδί. Και είναι ο αριθμός 13, φυσικά και είναι ο αριθμός 13. Εδώ λέει effort. Εδώ σημαίνει η προσπάθεια. Τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα? Για καθίστε να το δούμε λιγάκι πιο με λεπτομέρεια. Είναι ένας από τους πολύ περίεργους αριθμούς, ιδιαίτερος αριθμός. Τον έχεις επιλέξει. Μην ξεχάσεις, μετά θα σου αποκαλύψω, όχι τώρα, λίγο πιο μετά, αφού ολοκληρωθεί η ανάλυση, στη συνέχεια δηλαδή της αναλύσεως του βίντεο, θα σου αποκαλύψω και κάποια άλλα πράγματα τα οποία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Είναι παρεξηγημένος αριθμός. Εννοείται βεβαίως, συνδέεται με το θάνατο και πραγματικά συνδέεται με το θάνατο, όχι όμως, ναι, και με τον πραγματικό, αλλά κυρίως όμως αφορά, μισό λεπτό, μια γουλιά καφέ. Γιατί η κατάσταση σηκώνει τώρα εδώ, όχι μόνο καφέ, σηκώνει ποτό. Λοιπόν, έχει λοιπόν και σου λέει ότι πολλές φορές το τέλος των καταστάσεων που βιώνεις σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε έχεις βιώσει πραγματικό θάνατο, είτε κατάστασης, οτιδήποτε,
θέλει να σου πει ότι πάντα μέσα από μία τραγική κατάσταση υπάρχει ένα νέο ξεκίνημα. Είναι ένα σκληρό μάθημα ζωής αυτό. Και θα μου πεις, μα γιατί να είναι σκληρό και τα λοιπά, και γιατί να μην μαθαίνουμε από τα εύκολα ή οτιδήποτε, διότι δεν λειτουργεί έτσι αυτός ο κόσμος. Αυτή είναι η απάντηση. Τελείωσε. Τέλος, που λένε. Αυτός ο κόσμος δεν μαθαίνουμε από τα εύκολα, γιατί στα εύκολα έτσι είναι, αλλά σε αυτόν τον κόσμο μαθαίνουμε από τα δύσκολα. Το 13 δείχνει μία δημιουργική ενέργεια βεβαίως. Και χαρά, η οποία όμως μετατράπηκε σε μία επιπολαιότητα. Είναι το 1 και το 3. Εντάξει, ο άνθρωπος απέναντι στη δημιουργικότητα, να σου το πω έτσι. Λοιπόν, και έχει να κάνει ανάγκη για έλεγχο, ακαμψία, δογματισμό, επίρρηψη ευθυνών σε άλλους, που, εντάξει, που λένε δεν φταίω εγώ, φταίνει οι άλλοι. Και το κλειδί εδώ είναι η προσπάθεια. Ποια προσπάθεια όμως? Να κατευθύνουμε την ενέργεια με θετικό τρόπο εκεί που χρειάζεται. Λοιπόν, επίσης, το 13 σημαίνει, 1 και 3 μας κάνει 4, που σημαίνει χτίζω. Εντάξει. Τι χτίζω όμως? Χτίζω με σκληρή δουλειά πράγματα. Χτίζω οικογένεια, χτίζω τη δουλειά μου, χτίζω μια αγάπη, χτίζω τις σχέσεις μου. Εντάξει, και είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Δεν είναι εύκολο. Είναι απαιτητικός αριθμός και σημαίνει ότι, πώς να σου το πω τώρα, ότι μέσα από τη σκληρή δουλειά επίσης που μπορείς να κάνεις εσύ, να σου το πω έτσι, στη σκέψη σου, να αλλάξεις τη σκέψη σου, να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τα πράγματα, αλλάζει και εκείνη η ενέργεια, εντάξει. Αλλάζει την ενέργεια, συγκεντρώνεις την ενέργεια και αλλάζει σιγά σιγά, χτίζεις την ενέργειά σου ώστε να καταλάβεις κάποια πράγματα και να πάρεις τα μαθήματα. Τώρα, εδώ σημαίνει στο μεταφυσικό επίπεδο, ο αριθμός 1 είναι εγώ, το 1 δηλαδή, ο άνθρωπος ο ένας, το 3 είναι η δημιουργικότητα και θέλεις να βάλεις τα πράγματα σε μία τάξη. Να διώξεις ό,τι δεν χρειάζεται, ό,τι είναι βαρύ για σένα, αλλά εξαιτίας αυτής της προσπάθειας που κάνεις, πεθαίνουν κάποια πράγματα σε αυτόν τον κύκλο, εντάξει, και ό,τι έχει δημιουργηθεί, κατοχυρώνεται βεβαίως το 4 σαν δομή κτλ. Επίσης τώρα εδώ δείχνει αυτή η διαδικασία ότι πρέπει να καταλάβεις ότι πολλές φορές το παλιό, το παρελθόν, χρειάζεται να πεθάνει και να είσαι έτοιμος, έτοιμη για νέο ξεκίνημα. Τώρα, δεν είναι γρουσούζικος αριθμός. Αυτό έχει επικρατήσει από την ιστορία μας για άλλους λόγους κτλ. Αυτός ο αριθμός είναι από τους πιο ισχυρούς κραδασμικά αριθμούς που υπάρχουν γενικότερα στην αριθμολογία και μπορεί τα ωφέλη που μπορεί να σου δώσει, αφού χτίσεις, αφού συγκεντρώσεις την προσπάθειά σου και την ενέργειά σου εκεί που χρειάζεται, τότε μπορεί να αλλάξεις τα πράγματα και από σκληρός αριθμός να χτίσεις πράγματα πάνω σε νέες βάσεις. Εντάξει, αυτό που σου μιλάει είναι τα κλειδιά σου. Κουράγιο, εσωτερική δύναμη. Δεν θα βρίσκεις εύκολες λύσεις, δηλαδή, α, έλα μας το κάνω έτσι, δεν θέλει επιπολαιότητα. Χρειάζεται να χτίσεις σε κάθε λύση, πάνω στη ζωή σου γενικότερα αυτά που σε απασχολούν. Και μία θετική επιβεβαίωση είναι με αισιοδοξία, πίστη και προσπάθεια ξεπερνώ κάθε εμπόδιο. Αυτή είναι η επιβεβαίωσή σου. Ξανάκουσέ τη, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και θα επιλέξω το Αιγυπτιακό deck. Για αυτό το ρίξιμο. Ας τη βάλω αυτή εδώ. Φαίνεται ωραία. Εντάξει. Να έρθει λίγο πιο εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε χώρο. Να ρίξουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε. Okay. Θα τη βάλω εδώ. Επιτρέψτε μου, θα βάλω λίγο όπως μου κατεβαίνει λιγάκι, έτσι. Όχι, εδώ θα πάει αυτή. Εδώ μου έρθει να πάει. Μάλιστα. Το παρελθόν. Εδώ είναι οι σκέψεις και ό,τι κατεβαίνει, αν θέλεις να σου το πω έτσι, από τα κασικά αρχεία. Ό,τι έχει υπογράψει η ψυχή μας. Εδώ είναι το μέλλον. Μάλιστα. Ωραία. Και τι προκλήσεις έρχονται που σε σταυρώνουν που θα πρέπει να τις περάσεις οπωσδήποτε. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
Το κεντρικό σημείο είσαι εσύ, έτσι είναι η ενέργειά σου. Εδώ έχουμε μία βασίλισσα πεντάκτητο. Σταθερή, με φροντίδα, σοφή, έχει σοφία δηλαδή, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, σημαίνει ότι είναι μέσα σου αυτές οι ποιότητες, γιατί μιλάμε για ποιότητα τώρα εδώ. Μπορεί επίσης να σημαίνει και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σε επηρεάζει. Αυτό μου έρχεται να σου πω τώρα. Δηλαδή η γυναίκα η οποία σε επηρεάζει με θετικό τρόπο. Η βασίλισσα πεντάκτηνο θεωρείται από τις καλές κάρτες στα ταρό, από τις θετικές κάρτες. Φυσικά μιλάει για οικονομικά, για συνεργασίες, για πλούτο, για κληρονομικά, για συμβόλαια. Γενικά ό,τι έχει να κάνει λίγο με το χρήμα, χωρίς όμως αυτό να μας περιορίζει στην ανάλυσή μας. Βλέποντας όμως εδώ τις κάρτες, βλέπω κυρίως το οικονομικό κομμάτι. Πράγμα που σημαίνει ότι, γιατί συνδέεται με το χτίσιμο, έτσι, γιατί το χτίσιμο, το χτίζω, είναι κάτι, το 4, είναι κάτι υπαρκτό. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά χτίζω, δηλαδή χτίζω μία σχέση, εντάξει, για να έχει μία συνέχεια. Χτίζω μία οικογένεια, χτίζω ένα σπίτι. Όλα αυτά φαίνεται ότι για σένα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Πάμε τώρα. 2. Το 2 πεντάκτηνο θέλω να το δεις. Έλα να το δεις. Μία από τις περίεργες κάρτες, είπαμε είναι Αιγυπτιακές. Το 2 πεντάκτηνο είναι η εξισορρόπηση των ενεργειών, η εξισορρόπηση των δυνάμεων. Άρα ένα κλειδί, και είναι πολύ σωστό αυτό, το οποίο χρειάζεται να λάβεις υπόψη σου στη δουλειά σου που κάνεις αυτόν τον κόσμο, είναι η εξισορρόπηση γενικά. Και στα επαγγελματικά, και στην καριέρα, και στις σχέσεις. Εδώ σημαίνει επίσης, μπορεί να σημαίνει και δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. 7 πεντάκτηνο. Το 7 πάντα όταν εμφανίζεται σημαίνει ευλογία. Εννοείται βέβαια ότι το 7 έχει και δυσκολίες, έτσι, γιατί έχει προκλήσεις έντονες. Το 7 πεντάκτηνο μιλάει για χρόνο και σου λέει το εξής. Αξίζει να χτίσω, μάλλον αξίζει να χάσω το χρόνο μου για να χτίσω σε αυτά τα οποία μου λες ακάς. Αυτό όμως είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το βάλεις εσύ στον εαυτό σου. Αξίζει αυτή η σχέση? Αξίζει να επενδύσω σε αυτή την εταιρεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, και να κάνω αυτή την εργασία? Αξίζει σε αυτή τη νέα εργασία? Αξίζει να κάνω αυτό? Αξίζει ο χρόνος μου να αφιερώσω χρόνο, διότι εδώ θα αφιερώσει πολύ χρόνο. Βεβαίως το 7 σημαίνει, δεν είναι τυχαίο που βγήκε, και βγήκε από το στο παρελθόν, δηλαδή σημαίνει ότι ήταν μαζί σου οι ευλογίες. Είχες ευλογίες από πάντα. Τώρα ήταν ευλογίες εκ των άνωθεν, ήταν ευλογίες από ανθρώπους που σε βοήθησαν, αυτό. Πάμε τώρα όμως εδώ να δούμε τι σε σταυρώνει. Και αυτό που σε σταυρώνει είναι κάτι το οποίο θα έχεις πολλές προκλήσεις στη ζωή σου. Πολλές προκλήσεις. Υπότης ξυφών δεν είναι καλός. Ο υπότης ξυφών δεν είναι από τις θετικές κάρτες. Ο υπότης ξυφών δηλώνει καυγάδες, τσακωμούς, παρεξηγήσεις, έντονες καταστάσεις, βρυσίδι, δηλαδή τέτοια πράγματα. Εδώ είναι τσακωμή τι? Θες με παιδιά, τσακωμή με ανθρώπους, τσακωμή με φίλους, τσακωμή. Εν πάση περιπτώσει δηλώνει μια πολεμική κατά κάποιο τρόπο κατάσταση. Και επειδή κοιτάζεις στο μέλλον, θέλει να σου πει ότι έρχεται, ότι είναι μέσα στα πλάνα σου να χτίσεις εσύ πάνω σε αυτές τις καταστάσεις. Και πώς θα το αντιμετωπίσεις? Τα έχεις τα κλειδιά εδώ. Πώς θα αντιμετωπίζεις? Μέσα από, έχεις πάντα επιλογές, μέσα από συνεργασία. Να τον κατευνάσεις. Μέσα από χρόνο, δίνεις χρόνο να περάσει ο χρόνος. Δηλαδή, αν είναι σε ένταση, να περάσει λίγο ο χρόνος, να κάτσουν τα πράγματα, να φύγει, πώς το λένε, όχι μόνο η μπόρα, αλλά η φωτιά να σιγάσει. Εντάξει. Γιατί τα στοιχεία του χαρακτήρα σου εδώ δείχνουν ότι έχεις υπομονή και μπορείς να τα καταφέρεις σε αυτό το κομμάτι. Και για το μέλλον βγαίνει ο Μάγος. Ο Μάγος είναι από τις πολύ καλές κάρτες. Γενικά, βέβαια, έχει και αρνητικά, δεν λέω, αλλά. Ο μάγος εδώ στη δική σου περίπτωση, επειδή έχει βγει και για το μέλλον, σημαίνει να αποκτήσεις γνώσεις, να στηριχθείς στα πόδια σου, σε αυτά που θέλεις εσύ να κάνεις. Ο μάγος σημαίνει βεβαίως και η επικοινωνία, να επικοινωνείς, να εξωτερικεύεις τα αισθήματά σου, αλλά με σωστό και θετικό τρόπο. Διότι αν δεν ακολουθήσεις μία πορεία, ας το πούμε έτσι, θετική, εδώ μπορεί να γίνει ο μάγος και λίγο περίεργος, δηλαδή να λέει ψέματα, είναι ο ψεύτης κιόλας. Π.χ. ξέρω εγώ, μπορώ να λυγίσω κουτάλια, ας πούμε. Λοιπόν, και εντάξει, λέμε τώρα. Λοιπόν, θέλει όμως στην πραγματικότητά σου, στην καθημερινότητά σου, ειλικρίνεια, επικοινωνία. Εδώ είναι ο κυβερνήτης, ο Ερμής. Δες και τον Ερμή που έχεις ίσως στο χάρτη σου, λέω τώρα, αλλά γενικά, να
κλειδιά τα οποία βγαίνουν σε σένα εδώ, αυτό το οποίο σημαίνει είναι γνώσεις και στηρίζομαι στα πόδια μου για να καταφέρω πράγματα και να χτίσω πράγματα. Καλό ρίξιμο. Εντάξει, δεν είναι καθόλου κακό. Ίσα-ίσα έχει πάρα πολύ θετική αύρα, να σου το πω έτσι, και βοήθεια για να γιατί αυτή είναι η ιστορία. Ο σκοπός δεν είναι, λέμε, α, ωραία, έχω αυτό το καρμικό κλειδί, είναι δύσκολο και μένουμε εκεί. Οκ, παίρνουμε την πληροφορία και προχωράμε. Συνεχίζουμε τώρα και πάμε στον αριθμό 14. Ο αριθμός 14 εδώ δείχνει πειθαρχία και σταθερότητα και συντήρηση κατάστασης. Εντάξει. Βεβαίως έχει να κάνει με τη σκληρή δουλειά, μιας και έχει και το 4 μέσα. Όμως έχει να κάνει με την ανευθυνότητα σε θέματα σχέσεων. Εδώ υπάρχει μια υπερβολή στο σεξ. Υπάρχει ένας απρόκλητος εδώ, να το πω έτσι, αισθησιασμός χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Εντάξει, okay, δεν λέμε ότι είναι κακό, απλά λέμε ότι εντάξει, το άτομο φοράει αυτή τη δύναμη, για κάποιο λόγο το επέλεξες. Εδώ σου μιλάει όμως για μέτρο. Στη ζωή σου πρέπει να βρεις λίγο το μέτρο, λίγο την εγκράτεια. Στο σήμερα, ώστε να φτιάξεις ένα τέτοιο μέσα σου σύστημα σκέψεων ή αλλιώς πεποιθήσεων, όπως το λένε, ώστε να μπορέσεις πάνω σε αυτά τα κομμάτια σου, λοιπόν, επειδή είναι και ένας καρμικός αριθμός και μιλάμε για μαθήματα, να προσέξεις τους πειρασμούς στη ζωή. Εντάξει. Η ψυχή σου, αν θέλεις, φέρνει αυτή την πληροφορία της κατάχρησης. Εδώ έχει γίνει μια κατάχρηση της ελευθερίας. Της δικής σου ελευθερίας, άλλων ανθρώπων, τέλος πάντων. Και το οποίο μπορείς να το βιώνεις. Να είσαι σε ένα χώρο όπου δεν αισθάνεσαι ελεύθερος, ελεύθερη. Να είσαι σε μια σχέση όπου αισθάνεσαι πολύ περιορισμένος. Εδώ σημαίνει το επαναστατικό πνεύμα. Το 14 είναι ο αριθμός της επανάστασης, ένα πολύ επαναστατικό πνεύμα, εντάξει. Επίσης δοκιμάζει, επίσης πρόσεξε, αυτός είναι ένας αριθμός ο οποίος δοκιμάζει γενικά τις αντοχές του ανθρώπου. Επειδή το επέλεξες, εδώ είπαμε, αυτή είναι η πρώτη μέθοδος που κάνουμε. Θα σου δείξω και κάτι άλλο μετά. Εδώ δείχνει τις αντοχές σου, δοκιμάζονται οι αντοχές σου. Αν τα καταφέρεις όμως και δείξεις αντοχή, τότε αλλάζουν και έρχονται θετικές συντονίσεις. Και έχουμε τότε καρμικότητα, η οποία φέρνει θετικές εμπειρίες. Το πιάνεις το νόημα πώς γίνεται. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Θα μου πεις, μα πού, πώς. Οκ, okay. Εγώ σου λέω κάποια πράγματα. Είναι ένας αριθμός ο οποίος μπορεί να φέρει επαγγελματική άνοδο μέσα από μέθοδο και πειθαρχία. Και φυσικά θέλει να σου πει ότι όταν βρεθείς συνήθως βρίσκεσαι μπλεγμένος σε δύσκολες καταστάσεις και έχεις καρμικό εγκλωβισμό. Όταν λοιπόν έχει το υπόψη σου, επειδή το επέλεξες, βρεθείς σε πολύ περίεργες καταστάσεις, μπορεί να σημαίνει καρμικός εγκλωβισμός, δηλαδή δεν μπορώ να ξεφύγω από ανθρώπους και καταστάσεις. Εντάξει. Αυτό συνήθως, μάλλον δεν θα σου το πω γιατί θα σε μπερδέψω σαν παράδειγμα, δεν είναι τόσο σωστό αυτό να το πω. Πάμε όμως να σας πω 1, 2, 3 πραγματάκια ακόμα. Έχουμε λοιπόν τον αριθμό 1, εντάξει, έχουμε τον αριθμό 4, μας κάνει τον αριθμό 5 που σημαίνει η ελευθερία, ο έρωτας, η επικοινωνία, εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν επίσης αυτός ο αριθμός συνδέεται με την κάρτα ταρό που έχει να κάνει με την εγκράτεια, τη σύνεση, δηλαδή κάπου στη ζωή σου πρέπει λίγο να βρεις μία μέση οδό για να καταφέρεις να τα ισορροπήσεις. Να, ένα κλειδί λοιπόν, μέση οδός. Λίγο να εξισορροπήσεις, λίγο να τα φέρεις σε μία σειρά, ας το πούμε, σε μία πειθαρχία. Επίσης εδώ είναι οι εθισμοί. Δεν λέω ότι συμβαίνει σε όλους, εννοώ ότι πιάνουμε λίγο κάποια πράγματα. Εδώ είναι οι εθισμοί και εδώ έχουν να κάνουν και τα ναρκωτικά, που σημαίνει ότι προσπαθώ να ξεφύγω. Δηλαδή οι εθισμοί σημαίνει ναρκωτικά, ουσίες, μέθη, τσιγάρο, αλλά ξέρετε τι τσιγάρο όμως, έτσι, αυτό που μπαφιάζουμε, ας το πούμε, με σκοπό τι, να ξεφύγω από τη σκληρή πραγματικότητα, διότι δεν έχω ανεβάσει κραδασμούς, δεν έχω ανεβάσει δονήσεις και δεν μπορώ να αντιμετωπίσω την κατάσταση, οπότε ρίχνω την ενέργεια και όχι μόνο ρίχνω την ενέργεια, την εγκλωβίζω σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορεί να εκφραστεί καθόλου πλέον. Τώρα αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι εδώ τώρα να αποφύγεις τις χαμηλές δονήσεις όσο μπορείς, πάρε ένα μήνυμα, στο πούμε, εσύ το αξιολογείς όσο θέλεις και αν θέλεις, αλλά όμως μέσα από μία μέση οδό, μέσα από μία, αν θέλεις,
μέσα από την εγκράτεια, μέσα από αυτές τις καταστάσεις, μέσα από αυτές τις δυναμικές, τότε μπορώ να φέρω ισορροπία στη ζωή μου. Αυτό είναι ένα κλειδί. Και θα χρησιμοποιήσω αυτό τον deck τώρα. Των στοιχείων. Ένα ειδικό, πολύ ωραίο deck και αυτό. Των στοιχείων. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε να δούμε. Κεντρικό πρόσωπο. Θα το κάνουμε έτσι. Εδώ θέλει κεντρικό πρόσωπο. Έχει βγει ο διάβολος. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο, έχουμε εδώ η εγκράτεια στα ταρό έχει ως εκπρόσωπο έναν αρχάγγελο. Και τώρα εδώ βγαίνει ο διάβολος. Θα το εξηγήσουμε όμως σε πολλά πράγματα. Και τι σου είπα για ψυχική αντοχή προηγουμένως, να σου το πω κατευθείαν το κλειδί, ένα μήνυμα που έχει να μας πει ο διάβολος πέρα από τα υπόλοιπα, γιατί αντιπροσωπεύει τον εγώ καιρό εδώ, είναι τι. Ο εγώ καιρός τι έχει. Είναι από τα ζώδια τα οποία έχουν ψυχική αντοχή. Όχι μόνο έχουν ψυχική αντοχή, έχουν απόλυτο ζωδιακό, ένα προνόμιο. Κοίταξε, κάθε ζώδιο έχει συμβολικά λέμε. Έχει προτερήματα, ελαττώματα. Έχει θετικά, αρνητικά. Και ξέρετε από τον αστρολογικό χάρτη του καθενός τώρα πώς αυτό αρχίζει και μας δίνει ένα περίγραμμα του ανθρώπου. Μία από τις κάρτες που έχει εδώ πέρα να σου πει, αυτό εδώ πέρα, είναι ψυχική αντοχή. Sorry. Έτσι είναι. Το επόμενο λοιπόν που βγαίνει, ωραία, είναι το 9 κούπα, το οποίο είναι οι σκέψεις. Ή αυτό το οποίο έρχεται, που είναι οι επιθυμίες, που είναι πολύ θετικό. Το επόμενο είναι, ωραία, έχουμε τον Άσο Ξυφών. Όπα, ναι, σωστά, όχι, δεν έχουμε τον Άσο Ξυφών εδώ. Έλα, μωρέ, μπερδεύτηκα, Άσος Ξυφών είναι τώρα, εντάξει, με μπέρδεψε γιατί είδα το... Εδώ το τέτοιο, πώς το λένε, το στέμα και λέω α. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει εσύ να αντιμετωπίσεις, μάλιστα, το τρία ξυφών. Και για το μέλλον, τι έχουμε, έχουμε το δύο μπαστούνι. Okay, πολύ καλά. Θα στα εξηγήσω. Είπαμε, ο διάβολος, ο οποίος εδώ είναι μια από τις πολύ τελείως διαφορετικές αποτυπώσεις του τι σημαίνει διάβολος. Κοιτάξτε αυτή η κάρτα. Πόσο όμορφη είναι αυτό. Εδώ τι δείχνει. Εδώ δείχνει ένα μπλέξιμο. Εδώ δείχνει κάπου σαν να είναι και χρήματα αυτά. Είναι η ύλη πολλές φορές που δεσμευόμαστε. Λοιπόν, θέλει να σου πει εδώ τώρα ότι έχεις κάνει πολλές προσπάθειες σε πολλά πράγματα, όμως μπορεί να έχεις πέσει σε πλάνη. Να σε έχουν κοροϊδέψει. Να έχεις αντιμετωπίσει εμπόδια. Ή επίσης να σε έχουν σε θέματα έρωτα, αγάπης, να είναι μόνο καθαρά, όχι το βαθύτερο ερωτικό κομμάτι, δηλαδή, να το πω έτσι, η ένωση δύο ανθρώπων σε βαθύτερο επίπεδο. Εδώ μπορεί να είναι καθαρά μόνο σεξ και τίποτα άλλο στη ζωή σου γενικά. Έτσι, ή να νομίζω ότι αυτό είναι ή μπορεί να σημαίνει επίσης και εθισμός σε ερωτικό παιχνίδι, ας το πούμε, αλλά με αρκετές προεκτάσεις οι οποίες δεν είναι και τόσο, ας το πούμε, να εκφράζονται με θετικό τρόπο. Το λέω έτσι λίγο κομψά. Εντάξει. Αλλιώς μπορεί να σημαίνει και ανομαλίες εδώ. Επειδή και ο διάβολος βγήκε και το 14 και επειδή έχει να κάνει με το ερωτικό κομμάτι, δεν είναι τυχαίο καθόλου αυτή η σύνδεσή τους μεταξύ τους, μπορεί να σημαίνει και πράγματα τα οποία. Εγώ δεν κρίνω κανένα, δεν λέω ότι είναι κακό, λέω όμως ότι τι γίνεται και κάνει κακό σε σένα μετά και σου έρχεται καρμικά. Πώς να το κάνω. Όμως τι σου λέει, πάμε να δούμε. Το 9 κούπα έρχεται να σου μιλήσει και να σου πει ότι κοίταξε να δεις, σου έρχεται μία πληροφορία στη σκέψη σου, στο μυαλό σου μέσα. Έχεις πολλές επιθυμίες. Το 9 κούπα σημαίνει εκπλήρωση επιθυμίων. Όμως υπάρχει το εξής. Ναι, είναι από τις θετικές κάρτες, είναι όμως σκέψη εδώ. Είναι άλλο να είναι σκέψη και είναι άλλο να είναι εδώ που σημαίνει και ολοκλήρωση ή στο μέλλον. Εντάξει, παίζει διαφορά η θέση τους. Έχεις πολλές επιθυμίες, σου έρχονται στο μυαλό πολλές επιθυμίες να περνάς καλά, να περνάς όμορφα, να έχεις τη ρουτίνα σου την καθημερινή, δηλαδή να σηκώνεσαι το πρωί, να είσαι με τον σύντροφό σου, να πίνετε καφέ, να πηγαίνετε δουλειά, να έχετε τις δουλειές σας, να περνάτε ωραία, να γυρνάτε σπίτι, να είστε μαζί, να τρώτε, να κοιμάστε αγκαλιά, να μιλάτε. Λοιπόν, φυσικά είναι ότι υπάρχει και το ερωτικό κομμάτι. Αυτή είναι η ρουτίνα σου, αυτές ίσως είναι και οι επιθυμίες που είναι πολύ ανθρώπινες. Στο παρελθόν χρειάστηκε πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις το ξύφο σου. Το ξύφο σημαίνει τα λόγια.
Σημαίνει επίσης η αξία σου, σημαίνει η δύναμή σου, σημαίνει επίσης ότι και να πετύχεις πράγματα ή ακόμα και να διακόψεις ίσως σχέσεις, συνεργασίες ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό είχες αυτές τις... Γιατί στην ουσία τι ήθελες να κάνεις? Να κόψεις τον καρμικό εγκλωβισμό σου. Μπορεί να το ήξερες, γιατί τώρα το μαθαίνεις με αυτό που λέμε τώρα εδώ. Πάμε όμως στο εξής και σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο συνδέεται με όλο εδώ. Που είναι όχι το εμπόδιό σου, το εμπόδιό σου ή η πρόκλησή σου, αυτό που σε σταυρώνει, που σταυρώνει σημαίνει αυτό που θα βρω μπροστά μου και θα πρέπει να το αντιμετωπίσω και μπορεί να αντιμετωπίσω συνέχεια και συνέχεια και ξανά μέχρι να αλλάξουν οι ενέργειες. Τρία ξυφών είναι το πλήγωμα της καρδιάς. Εδώ το τρία ξυφών σημαίνει πληγωμένη καρδιά. Άρα γι' αυτό έρχεται, γι' αυτό ίσως κάνεις πολλά πράγματα και στην ανάγκη σου να βρεις την ευτυχία πολλές φορές φεύγεις από, πώς το πω, από τη διαδρομή σου, από το δρόμο σου, από την ενέργειά σου. Εντάξει, πάμε όμως τώρα να δούμε στο μέλλον τι σε περιμένει. Στο μέλλον σου λέει κάτι πάρα πολύ θετικό. Και τι σου λέει? Δύο μπαστούνι φωτιά. Το δύο εδώ σημαίνει αλλαγή της ενέργειας. Το δύο σημαίνει δύο άνθρωποι οι οποίοι ενώνονται το ίδιο ενεργειακά. Μου έρχεται στο μυαλό, προσπαθώ να το εξηγήσω, γι' αυτό κάνω μία παύση. Άνθρωποι οι οποίοι είναι δίδυμες φλόγες ή αδέλφες ψυχές, έχουν την ίδια σχεδόν ενέργεια, έχουν τα ίδια πράγματα, να βρεις το αντίστοιχο καθρέφτισμά σου δηλαδή. Αλλά οτιδήποτε και αν κάνεις αυτή τη ζωή, να ξέρεις ότι χρειάζεται ενέργεια για να μπορέσει να διατηρηθεί. Το 2 επίσης σημαίνει κάνω σχέδια για το μέλλον. Το 2 επίσης σημαίνει παίρνω βοήθεια από ανθρώπους, με βοηθάνε. Γιατί μια αδελφή ψυχή ή μια δίδυμη φλόγα δεν είναι καθαρά μόνο ερωτικό κομμάτι, έτσι. Μπορεί να είναι ένας συνεργάτης, ένας αδερφός, μια μητέρα, ένας πατέρας, εντάξει. Άλλο έχω καρμικές σχέσεις και άλλο ανεβαίνω επίπεδο και αλλάζει η σχέση και γίνεται καρμική δίδυμη φλόγα που αλλάζει και η ενέργεια, γίνεται πιο απαιτητική. Όμως με το 2 εδώ, με το 2 μπαστούνι και τη φωτιά, αυτό το οποίο σου λέει είναι ότι έχεις όλα τα εφόδια, οι επιθυμίες σου, εσύ ο ίδιος με τη η ίδια με τη δυναμική σου, να βγεις από το πλήγωμα. Αυτό εδώ πέρα να χρησιμοποιήσεις την ψυχική αντοχή, αλλά να προσέχεις μην σε παγιδέψω. Γιατί αυτό σημαίνει ο διάβολος. Εμπόδια και παγίδευση. Σε παγιδεύω και δεν σε αφήνω. Ή μάλλον νομίζω δεν σε αφήνω. Κατάλαβες. Γι' αυτό βγήκε το 14 εδώ, που σημαίνει μέσα από μία... αυτά που είπαμε, λέμε, μέση οδό και τα λοιπά, και χτίσιμο, και αυτό βγαίνω και κάνω σχέδια για το μέλλον. Οκ, κατανοητό, νομίζω κατανοητό. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Επόμενη κάρτα. Από τις πιο ιδιαίτερες και περίεργες. Έχει άλλη δόνηση, τελείως διαφορετική δόνηση. Εδώ σημαίνει karmic completion, που σημαίνει καρμική ολοκλήρωση. Τι σημαίνει τώρα αυτό, θα μου πει κάποιος, αυτό το κλειδί σου λέει ότι έχει διάφορες έννοιες. Μία έννοια είναι, ο άνθρωπος βρίσκει το Θεό. Πρόσεξε, ο άνθρωπος συναντάει το Θεό. Υπάρχει και κάτι άλλο. Γιατί το ένα από μόνο του είναι ένα. Όταν ενωθεί με το Θεό όμως γίνεται 10. Ανεβαίνει πάνω σε δόνηση αρκετές οκτάβες, ας το πούμε έτσι. Για να αρχίσουμε όμως να το βλέπουμε, φίλες και φίλοι, με μια ιδιαίτερη κατάσταση, με μια άλλη ματιά. Αυτός ο αριθμός είναι καρμικός, βεβαίως. Έχει μια διαφορετικότητα. Σημαίνει εδώ ότι το χρέος έχει πληρωθεί. Ήρθες σε αυτή τη ζωή, θα συναντήσεις δύσκολες καταστάσεις. Πρόσεξε να δεις πώς θα το εννοήσω εδώ, πώς θα το αποκλειδεί. Θα συναντήσεις καταστάσεις και ανθρώπους, φυσικά και θα έχεις προκλήσεις και δυσκολίες και προβλήματα. Θα μπορέσεις όμως να σταθείς στα πόδια σου πολύ γρήγορα. Το κατάλαβες? Θα μπορέσεις να σταθείς στα πόδια σου πάρα πολύ γρήγορα, διότι ένας αριθμός ο οποίος συμβολίζει την αλλαγή, την αναγέννηση και εδώ, την νέα αρχή που χτίζεται πάνω, αν θέλεις, σε εμπειρίες και γνώσεις που μεταφέρει η ψυχή σου, να σου το πω έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια άλλα μυστικά, θα στα πω, όχι τώρα, λίγο πιο μετά, μόλις ολοκληρωθεί και η επόμενη ανάλυση. Τώρα, εδώ σημαίνει καθαρή σκέψη, κατανόηση,
βοήθειες, αυτοκυριαρχία και το 10 είναι συνδεδεμένο με την τύχη, την επιτυχία, τις υλικές ανταμοιβές, εντάξει, διότι στην κάρτα ταρό αντιπροσωπεύεται από τον τροχό της τύχης. Και ο τροχός της τύχης, ως γνωστόν, είναι, πώς το λένε, είναι από τα πιο τυχερά χαρτιά γενικότερα στα ταρό, όπου μας δηλώνει μία αλλαγή προς το καλύτερο. Εντάξει, ο τροχός της τύχης. Τώρα, σημαίνει επίσης ότι επειδή έχεις αποκτήσει και εμπειρίες από το παρελθόν σου, μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις μέσα σου σαν ενέργεια, σαν πληροφορία και να μετουσιώσεις ό,τι έχεις περάσει σε γνώση και εμπειρία για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις καταστάσεις. Επίσης εδώ το ένα σημαίνει και κάτι άλλο, δείχνει νίκη σε κάτι καινούριο που δεν έχει ακόμα εκδηλωθεί. Πρόσεξε, το ένα και το μηδέν, έτσι, το ένα και το μηδέν σημαίνει νίκη. Το ένα είναι κάτι καινούριο ξεκινάει. Το μηδέν σημαίνει δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Και στην αστρολογία ισχύει αυτό εδώ, όταν είμαστε, έχουμε μηδενική μοίρα. Sorry, δεν μου έχει περάσει ακόμα λίγο η μύτη, γι' αυτό και είμαι λίγο έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, όταν δεν έχει περάσει, μάλλον στην αστρολογία η μηδενική μοίρα σημαίνει είναι κάτι ακόμα καινούριο και πρώιμο το οποίο δεν έχει οριμάσει. Και οι συνθήκες δεν είναι καλές. Δηλαδή, υπάρχει μια ερώτηση και λες, παιδί μου, είναι καλή χρονιά τώρα να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Στρώνεις το χάρτη σου και βλέπεις ότι ο πρώτος οίκος, ας το πούμε, είναι στη μηδενική μοίρα. Όπα, λες εδώ, αυτό δεν είναι ακόμα όριμες οι συνθήκες για να ξεκινήσει κάτι. Οπότε εδώ θέλει να σου πει ότι οτιδήποτε, όποιο πόνο βίωσες γενικότερα. Οπότε, τώρα, με αυτόν τον αριθμό 10, έχουμε. Δείχνει φυσικά από την καρμική ολοκλήρωση και αναγέννηση. Έχεις πληρώσει το χρέος και είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις από την αρχή δυναμικά. Σε αυτή τη ζωή, έτσι, συναντάς πρόσωπα, ανθρώπους, καταστάσεις που σε βοηθάνε. Είναι από μηχανής Θεός που λένε. Εκεί που δεν το περιμένεις και δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις, κλείνουν κύκλοι, να ξέρεις ότι σου κλείνουν κύκλοι γενικά, εργασία, επαγγελματικά, ερωτικά κτλ. Αλλά σε βοηθάνε όμως σε αυτή την περίοδο σου να συνδεθείς περισσότερο με τη σοφία του σύμπαντος. Υπόσχεται νίκη, εφόσον όμως κάνεις σωστά κάποια πράγματα, εντάξει, και μπορεί να σταθεί μόνο. Είστε άνθρωποι που μπορούν να σταθούν μόνοι τους, εντάξει, για να πετύχετε στη ζωή, αλλά θα χρησιμοποιήσετε θετικά όλους τους αριθμούς από το 1 μέχρι και το 9. Αυτό ίσως λίγο σε μπερδέψει. Σημαίνει ότι οι αριθμοί από το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9, οι δονήσεις τους εμπεριέχονται στον αριθμό 10. Δηλαδή, θα συναντήσεις καταστάσεις και του αριθμού 1 που σημαίνει να σταθώ στα πόδια μου, και του 2 που σημαίνει συνεργασία, και του 3 να δημιουργήσω, και του 4 να χτίσω, και του 5 να εκφραστώ και να επικοινωνήσω, και του 6 σημαίνει ευθύνη, και του 7 που σημαίνει να αναλύσω και να περιμένω λίγο την κατάλληλη στιγμή, και του 8 που σημαίνει να έχω και προσωπική δύναμη, να βγω έξω με δύναμη εκεί έξω στον κόσμο, στην αγορά, στο αυτό, να βγω με δύναμη σαν ανθρώπους να πω, και το 9 που σημαίνει και ολοκλήρωση, αλλά και να καταλάβω ότι υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα που είναι και λίγο μεταφυσική για να φτάσω στο 10 να πετύχω. Μία θετική επιβεβαίωση είναι ότι ξεκαθαρίζω τα χρέη του παρελθόντος και δημιουργώ μια ευτυχισμένη και αρμονική ζωή. Κρατήστε το. Μη μου φύγετε, γιατί και μετά από αυτό μας μένει άλλο ένα κλειδί, και μετά από αυτό το κλειδί θα σας εξηγήσω και 2-3 πράγματα, θα σας δείξω και 2-3 άλλα πράγματα και να τα έχετε υπόψη σας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Πάμε τώρα. Λοιπόν, το κεντρικό σημείο. Πάρα πολύ ωραία. Το κεντρικό πρόσωπο. Το αστέρι, σκέψεις, ο κρεμασμένος, οι θυσίες, εντάξει, το παρελθόν, απομόνωση, τι σου έρχεται στη ζωή σου γενικότερα σαν προκλήσεις. Αυτό εδώ πέρα που σε σταυρώνει σημαίνει και τι έρχεται από παλιά, αλλά και για το μέλλον, και να το έχεις υπόψη σου. Λοιπόν, okay, λοιπόν, και ο αριθμός 8. Έλα τώρα να σε εξηγήσω. Τι παθαίνεις εσύ. Κάτσε να τα φέρω πιο εδώ λιγάκι για να έχουμε χώρο. Πρώτα απ' όλα,
Εδώ υπάρχει και ένας φόβος. Εδώ είναι για το μέλλον. Πρόσεξε να δεις. Ο φόβος ότι θα εγκλωβιστείς. Ο φόβος των άλλων ανθρώπων. Ότι θα σε εγκλωβίσουν. Θα σε φυλακίσουν. Θα σε παγιδέψουν. Θα σε πετάξουν και σε βάλουν εκεί. Αυτό είναι που χρειάζεται να αντιληφθείς και να το ξεπεράσεις και να αλλάξεις τον τρόπο σκέψης. Ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα αν δεν το επιτρέψεις εσύ. Ναι, θα μου πεις υπάρχουν κάποιοι που αντιδρούν. Okay. Πάμε να δούμε εδώ. Είσαι το αστέρι. Το αστέρι είναι από τις πιο τυχερές κάρτες και έχει πέσει και στο 10. Λοιπόν, στην ταρό μπορείς να πετύχεις απίστευτα πράγματα. Σε όποια φάση της ζωής σου και αν βρεθείς, τι έχεις? Έχεις σύνδεση, έχεις καθοδήγηση. Είναι το αστέρι, είναι η τύχη, οι ευκαιρίες, η ανανέωση, ανανεώνεσαι, καλή υγεία. Σου έρχεται βοήθεια από εκεί που δεν το περιμένεις. Ξεκάθαρο, δεν λέω τίποτε άλλο. Ο κρεμασμένος όμως, κατά κάποιο τρόπο, έρχεται να συνδεθεί με αυτή την κάρτα και να σου πει ότι απαιτούνται θυσίες. Αλλά πέρα από αυτό, ότι πρέπει να δεις τον κόσμο με μια διαφορετική προοπτική, με μια διαφορετική οπτική. Χρειάζεται χρόνος, υπομονή. Χρειάζεται επίσης να επαναπροσδιορίσεις εσύ γενικότερα τη ζωή σου σε πολλούς τομείς. Δηλαδή, τι σημαίνει αγάπη? Το επαναπροσδιορίζω, έτσι. Και θα το επαναπροσδιορίσεις πολλές φορές. Τι σημαίνει εργασία? Τι σημαίνει ευτυχία? Τι σημαίνει ζωή εδώ σε αυτόν τον πλανήτη? Τι σημαίνει ήρθα εδώ? Τι σημαίνει ψυχή? Όλα αυτά, γιατί είναι λίγο βαθύτερα νοήματα, έχουν να κάνουν με χρόνο, έχουν να κάνουν όμως και με βαθύτερες έννοιες που χρειάζεται εσύ να τις αναλύσεις. Προσοχή, διότι εδώ έχουμε Ποσειδώνα και ο Ποσειδώνας πολλές φορές κρύβει την αλήθεια. Νομίζουμε ότι την αγγίξαμε την αλήθεια, αλλά τελικά δεν την έχουμε αγγίξει. Αυτό χρειάζεται προσοχή. Εντάξει? Και επειδή έρχεται από πάνω, ενώ δηλαδή από το σύμπαν, α το πούμε έτσι, σαν ροή, χρειάζεται να προσέξεις πάρα πολύ τι σου λένε οι άνθρωποι. Αυτοί που ευαγγελίζονται και λένε ότι, ξέρω εγώ, έχω αυτό, είμαι εκείνο, είμαι τάλλο, έχω ταλέντο σε αυτό, έχω χάρισμα, ξέρω. Εντάξει? Στο παρελθόν έχεις προσπαθήσει πάρα πολύ στο οικονομικό κομμάτι, το έχεις χτίσει και προσπαθείς πολλές φορές μέσα από ακινησία, από μία έτσι και πείσμα κιόλας, δεν προχωράς, γιατί το 4 σημαίνει κλείσιμο. Εδώ κύριος είναι εγώ καιρός. Θέλεις, έχεις ανάγκη για έλεγχο, έχεις ανάγκη για σταθερότητα, έχεις ανάγκη για ασφάλεια. Έχεις ανάγκη ώστε, αλλά είσαι όμως πάρα πολύ, είσαι και αν είσαι άντρας γενικά πολύ καχύποπτος, καχύποπτη σε πολλά πράγματα που σου έχουν συμβεί από το παρελθόν, διότι σε έχουν προδώσει ίσως και λόγω του χρήματος. Σε έχουν απολύσει. Σε μια αγάπη έχουν προτιμήσει τα χρήματα από εσένα, την καριέρα τους από εσένα. Διάφορα. Βάλτε εδώ ό,τι θέλετε. Αλλά εδώ σημαίνει όμως χτίζω πάνω σε γερές βάσεις. Αυτό το οποίο σου τη βαράει και δεν θέλεις καθόλου είναι η ένταση παρεξηγήσεις και ο ανταγωνισμός. Τον οποίο όμως να είσαι προετοιμασμένος. Προετοιμασμένη θα τον έχεις. Είτε είναι σε θέματα αγάπης, σε θέματα σχέσεων, είτε σε θέματα φύσεως επαγγελματικής, πρέπει να μάθεις από τη ζωή ότι πολλές φορές η ζωή έχει και θετικά και αρνητικά. Πάρτο, έτσι τελείωσε. Εδώ δείχνει ότι θα αναγκαστείς να παλέψεις για έναν έρωτα, για μια αγάπη, για μια δουλειά, ανταγωνιστικά μέσα στη δουλειά. Θα χρειαστεί να το παλέψεις. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά θα δικαιωθείς όμως και έχεις πάρα πολύ εδώ πέρα, αν παρατηρήσεις, έχουμε δύο μεγάλες αρκάνες. Η μεγάλη αρκάνα εδώ που είναι το αστέρι είναι σε κεντρικό σημείο. Εδώ πέρα ο κρεμασμένος είναι στο κομμάτι των σκέψεων. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει αυτή η ενέργεια να κατέβει, να υλοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Και μετά τι έχεις γύρω-γύρω, έχεις αυτά εδώ τα οποία σου έχουν συμβεί. Είναι οι καταστάσεις οι οποίες έχεις αναγκαστεί να ζήσεις, να βιώσεις. Και έχουμε τον αριθμό 8, το οποίο αυτό που φοβάσαι είναι η φυλακή. Μη σε βάλουν σε απομόνωση, μη σε βάλουν σε φυλακή. Ενώ δηλαδή σου πάρουν τη δύναμη, σου δημιουργήσουν φόβο, αμφιβολίες, να έχεις επίσης σκέψεις οι οποίες δεν μπορείς να τις κοντρολάρεις, να σκέφτεσαι συνέχεια αιμονικά τα ίδια και τα ίδια. Δεν είναι έτσι. Μην τους αφήσεις να σου πάρουν τη δύναμη. Αυτό σημαίνει εδώ. Εδώ σημαίνει έχω δύναμη, εδώ σημαίνει δεν έχω δύναμη.
Άρα για το, για το μέλλον σου, συγγνώμη, έχεις μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να απεμπλακείς και να βγεις από τη φυλακή σου. Αυτό είναι μεγάλη θεραπεία. Σημαίνει βρίσκω το δρόμο. Και όντως είναι μια κάρτα η οποία σημαίνει βρίσκω το δρόμο μου. Μπορώ να βρω το δρόμο μου, έτσι. Μπορώ να βρω πού θα πάω. Μπορώ. Αυτό. Λοιπόν, το μαζεύω και αυτό εδώ πέρα. Και πάμε στο... θα πάμε τώρα στο επόμενο. Λοιπόν, εδώ. Αυτή η κάρτα. Ποια είναι η 19. Πολύ ιδιαίτερη κάρτα αυτή η 19. Τι είναι το 19. Λοιπόν, είναι σοφία. Μισό λεπτό. Ας φέρω και αυτό το εδώ πέρα κοντά να το έχω. Είναι... έχει σοφία το 19. Πάρα πολύ σοφία. Γι' αυτό είναι και περήφανο. Pride. Είναι το περήφανο. Έτσι, περηφάνεια. Γνώσεις πολύ δυνατές. Δύναμη. Όμως αυτές μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για προσωπικό όφελος και να ωφεληθείς εσύ, και μάλιστα είναι αυτό που λένε ο αριθμός που πατάει επιπτωμάτων κιόλας, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν λέω το κάνετε όλοι, εντάξει, λέω όμως ότι υπάρχει αυτή η τάση. Επιθετικότητα, κατάχρηση, εκφοβισμός, άρνηση, τεμπέλια. Επίσης σημαίνει ότι το κλειδί εδώ είναι να καταλάβεις τους άλλους ανθρώπους, να δεις και την άλλη σκέψη. Το 19 είναι καρμικός αριθμός, σημαίνει μαθήματα ζωής. Καταλήγει σε ένα, σημαίνει δόνηση που είναι συνδεμένη. Μάλλον το καρμικό χρέος εδώ σημαίνει προσοχή στον εγωκεντρικό τρόπο συμπεριφοράς μας. Εντάξει. Υπάρχει ατομικότητα, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και δημιουργικότητα, έχεις και ουσία και απόψεις, αλλά είσαι στο δικό σου, τελείως, κάθετος, κάθετη. Υπάρχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, μπορεί να κάνεις πολλά χρήσιμα πράγματα. Από την άλλη όμως είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος χάρη σε αυτήν την εγωκεντρικότητα, ας το πούμε, καταφέρνεις και πετυχαίνεις και πολύ μεγάλα σχέδια. Μπορούμε να δούμε ανθρώπους με αυτή τη δόνηση σε πολύ μεγάλες εταιρείες, σε δύσκολα projects, επιστήμονες, επιχειρηματίες, διευθυντές, γενικούς διευθυντές, οι οποίοι όμως θέλουν να έχουν πολύ ισχυρή προσωπικότητα, πολύ ισχυρή δύναμη, για να μπορέσουν να πετύχουν αυτά που χρειάζεται να πετύχουν, έτσι. Παραδείγματος χάρη, λέω τώρα παράδειγμα, μια εταιρεία η οποία χρειάζεται να απολύσει, λέω τώρα, όχι ότι είναι σωστό, να απολύσει 4.000 κόσμο και να γίνει εντελώς αλλαγές μέσα. Μιλάμε μια μεγάλη εταιρεία, έτσι. Παίρνουν λοιπόν τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να το πατήσει, μπορεί να το καταφέρει. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Όμως εδώ τώρα χρειάζεται ότι πρέπει να υπάρχει μια καθοδήγηση, να υπάρχει μια λογική, να καταλαβαίνουμε και τους άλλους ανθρώπους. Να υπάρχει μία συμπάθεια, μάλλον να υπάρχει μία κατανόηση και για τους άλλους ανθρώπους το πώς σκέφτονται και το τι θέλουν να κάνουν. Εδώ τώρα αυτή η κάρτα συνδέεται με τον ήλιο, που σημαίνει επίσης ακολουθεί μετά το λυκόφως της ψυχής που είναι η σελήνη και έρχεται η κάθαρση. Δηλαδή, αυτό που θέλει να σου πει αυτή η κάρτα, ας το πούμε, είναι μια ευτυχισμένη ζωή. Μια ζωή όπου μπορείς να δημιουργήσεις αρμονία, εξισορρόπηση. Μπορείς επίσης, δεν χρειάζεται να τιμωρήσεις τους άλλους. Λέω, όσοι το έχετε, έτσι, δεν σημαίνει ότι το έχετε όλοι αυτό. Τώρα, η θετική επιβεβαίωση που υπάρχει είναι ότι παραδέχομαι τα λάθη που έχω κάνει στο παρελθόν και μπορώ να βελτιώσω την ποιότητα της ζωής μου. Είναι πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή επιβεβαίωση αυτό και θεραπεία στο να πεις παραδέχομαι τα λάθη. Είναι μεγάλη απελευθέρωση να το λες από μέσα σου όμως, όχι, ναι, τα παραδέχομαι, ναι. Να το πεις μέσα σου, παραδέχομαι τα λάθη. Παραδέχομαι ότι έκανα λάθος, παραδέχομαι ότι έκρινα ανθρώπους, παραδέχομαι ίσως ότι και αδίκησα ανθρώπους. Ξεκινάει πρώτα από εμάς. Πέφτουν εδώ, άσος, λοιπόν, μου έχει πέσει ένα, σαν μήνυμα θα το χρησιμοποιήσω, θα ξαναβάλω πάλι μέσα. Έχει πέσει λοιπόν ο άσος κούπα, μια πολύ όμορφη ιδιαίτερη κάρτα, έτσι. Και είναι καλό αυτό, διότι ο άσος κούπα συνδέεται με το δικό σου τον άσο, ένα το βάλω εδώ, μια σκέπες. Διότι θέλει να σου δείξει και μια άλλη διάσταση της αγάπης, του καινούργιου. Και δεν σημαίνει ότι όλα τα πράγματα πρέπει να είναι ερωτικά. Μπορεί να έχουμε
να εξισορροπήσουμε τις σχέσεις τις οικογενειακές, τις φιλικές, με ένα συνάδελφο, με ένα φίλο, με μια φίλη, ναι, να τα ξαναβρούμε, μπορεί να είναι μια επανασύνδεση. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι υπήρχαν κόντρες για λόγους κυρίως εγωκεντρικούς, εγωισμούς. Είναι αυτό που λέμε ο εγωισμός μου καμιά φορά, έτσι. Ωραία, λοιπόν. Εδώ έχουμε ως κεντρικό πρόσωπο. Ένα λεπτό. Έναν βασιλιά κούπα. Μάλιστα. Ένας κουπάτος. Αυτό είναι το κεντρικό πρόσωπο, είσαι εσύ δηλαδή, είναι η ενέργειά του. Τώρα, επειδή είναι βασιλιάς, μπορεί να αφορά ένα κεντρικό πρόσωπο στη ζωή σου. Μπορεί να αφορά εσένα γενικότερα σαν ενέργεια, έτσι, σαν υποτύπο. Έχουμε εδώ ένα τέσσερα κούπα, μάλιστα. Το τέσσερα κούπα είναι, αφήστε με. Αφήστε με, μην μου μιλάτε, απομόνωση. Εδώ έχουμε τον κόσμο, πολύ καλό, σαν επιρροή. Έχουμε την πρόκλησή μας που είναι το 6 κούπα, μάλιστα, παρελθόν και καρμικές σχέσεις, και εδώ έχουμε και μία βασίλισσα ξυφών. Είναι η δύναμη. Έλα εδώ τώρα να δεις πώς όλα με κάποιο τρόπο μπορούν και φτιάχνουν την ιστορία μας και μας δείχνουν κάποια πολύ ισχυρά μηνύματα και βασικά πράγματα τα οποία χρειάζεται να εξετάσουμε. Έλα εδώ τώρα να δεις. Βασιλιάς λοιπόν, βασιλιάς κούπα, κουπάτος, η διέστηση. Το ένστικτο. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι 19, 10, 1 έχουν πολύ ισχυρό ένστικτο. Έχουν πολύ, στηρίζονται στα πόδια τους, στο ένστικτό τους. Αυτό πρέπει να κάνω. Αυτό πρέπει να γίνει. Βέβαια, ο βασιλιάς και ως βασιλιάς σημαίνει ότι ο βασιλιάς παίρνει και μια απόφαση, έτσι. Ο βασιλιάς σημαίνει, ω παιδιά, εγώ αυτό θα κάνω. Τώρα, είπαμε, αφορά εσένα, μπορεί να αφορά και κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο σε έχει επηρεάσει στη ζωή σου. Αν είσαι γυναίκα, δηλαδή, μπορεί να έχει παντρευτεί, να είστε μαζί πολλά χρόνια, γιατί κυρίως οι σχέσεις οι οποίες είναι, ας πούμε, από μικρή ηλικία, λέμε τώρα, από τα 15, από τα 16, από τα 18, από τα 21, αυτές οι ηλικίες μέχρι και πάνω και παντρευτήκαμε και κάνουμε παιδιά, είναι φυσικά, εννοείται ότι έπρεπε έτσι να γίνει. Και ο βασιλιάς το καταλαβαίνει αυτό, ο βασιλιάς κούπα, σου λέει έτσι έπρεπε να γίνει. Μιλάει όμως για διέστηση, για αίσθητο, για σοφία, έχει γνώσεις, μιλάει μέσα από την ψυχή. Η πληροφορία όμως που έρχεται στη σκέψη σου, ή αν θες αυτό που κατεβαίνει από τα ακασικά αρχεία ή από το σύμπαν, ας το πούμε έτσι, είναι το 4 κούπα. Πού σημαίνει έχω χάσει την πίστη μου, δες το εδώ, μοιάζει σαν ένα του Van Gogh πίνακας. Δες το εδώ με τα χρώματα κτλ. Είναι πολύ ιδιαίτερες κάρτες, γιατί όντως έχουν επηρεαστεί από το Van Gogh. Λοιπόν, και τι δείχνει εδώ, δείχνει στεναχώρια, δυστυχία. Είναι σαν να λες ότι η στεναχώρια και η δυστυχία ήρθε από πάνω μου, την έστειλε ο Θεός μου, την έστειλε το σήμαν, ή έτσι πρέπει να είναι, ή στεναχώρια ή οτιδήποτε. Το 4 κούπα δεν είναι καλή κάρτα όσον αφορά για να κάνεις σχέσεις, για τις σχέσεις γενικά, σαν αποτύπωση. Το 4 κούπα όμως έχει κάτι άλλο. Τι κάνεις για να το χτίσεις και αν τελικά πιστεύεις μέσα σου ότι μπορεί να υπάρχει θεϊκή παρέμβαση για να σε βοηθήσει ή παρέμβαση από το σήμαν. Κάπου τα έχεις μπερδέψει. Με αποτέλεσμα ότι γίνεται πεισμόνης σαν το παιδάκι και είσαι εκεί. Μου πήραν το κουλούρι, μου πήραν το παιχνιδάκι μου. Καλά, βέβαια έχει άλλο τώρα αποτύπωμα άλλου σου που είναι, ναι, κοίταξε να δεις, μου πήραν τη δουλειά ή μου πήραν το συνεργάτη, μου πήραν τη, πώς το λένε, μου πήραν τον άντρα ή τη γυναίκα. Εντάξει, ναι, οκ, εντάξει, λέμε τώρα. Πάμε όμως να δούμε το υπόλοιπο κομμάτι εδώ. Έχουμε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι μια κάρτα επιτυχίας, αλλά έχει καρμικότητα μέσα ισχυρή. Και μέσα ο κόσμος έχει και το 10. Έχει και δύο φορές το 10 μάλιστα. Έχει X, X, Y, Y, Y. Για το δω. Έχει και το 1 μάλιστα μέσα. 10, 10, 1. Έτσι. Λοιπόν, και ο κόσμος εδώ σου λέει, σου μιλάει για μαθήματα πάλι. Δέστε εδώ. Εδώ οι τέσσερις γωνίες, και αυτό είναι σαν πίνακα του μπαγκόν, οι τέσσερις γωνίες εδώ που έχει διαφορετικά στοιχεία είναι μαθήματα. Ήρθες σε αυτόν τον κόσμο για να περάσεις μαθήματα και να μάθεις από τα μαθήματα. Γιατί ήρθες, διότι το 6 λοιπόν κούπα, το 6 κυπέλο, σημαίνει η ευθύνη της αγάπης. Η ευθύνη του έρωτα σημαίνει το παρελθόν, τόπος συγκεκριμένης συνάντησης. Ήσουν προορισμένος, προορισμένη να συναντήσεις συγκεκριμένους ανθρώπους. Τελείωσε. Και θα συναντάς συγκεκριμένους ανθρώπους. Τελείωσε.
Το βάζω εδώ. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Το 6 όμως κούπα είναι από τις καλές κάρτες, είναι θετική κάρτα. Σημαίνει εξισορρόπηση. Σημαίνει να καταλάβω ότι όλα αυτά είναι κατά το πρίσμα μιας εξισορρόπησης. Και πάμε τώρα στο μέλλον, που είναι μια βασίλισσα ξυφών. Έχουμε έναν βασιλιά εδώ και μια βασίλισσα. Μπορεί να είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, μπορεί να σκέφτονται διαφορετικά, μπορεί να έχουν άλλη ψυχοσύνθεση. Τι είναι όμως εδώ το σημαντικό? Ότι οι διαφορετικοί, δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να είναι εδώ, σε αυτήν την περίπτωση να είναι οι άνθρωποι και οι ίδιοι. Το ίδιο. Αυτός μπορεί να είναι πιο ευαίσθητος, μπορεί να μην το δείχνει. Αυτή εδώ η γυναίκα μπορεί να είναι πολύ πιο σκληρή και το δείχνει. Δεν έχει σημασία. Πολλές φορές τα αντίθετα έρχονται να εξισορροπήσουν με έναν πολύ περίεργο τρόπο. Πολλές φορές συναντάμε και ζευγάρια και λέμε, ρε παιδί μου, μα δεν ταιριάζουν καθόλου. Εκείνη είναι τελείως διαφορετική, αυτός είναι τελείως διαφορετικός και όμως με κάποιο τρόπο συντονίζονται και περνάνε και πολύ καλά. Γιατί έρχονται και δένουν σαν γρανάζια τα κομμάτια. Εδώ πάμε όμως να δούμε το εξής. Όντως είσαι ένας άνθρωπος, είτε γυναίκα είτε άντρας, με πολύ μεγάλη δύναμη. Η βασίλισσα ξυφών μιλάει για κομμάτια, δηλαδή μιλάει για φιλοδοξία, μιλάει για επιτυχία, μιλάει για ξεκαθαρίσματα, μιλάει πάμε να προχωρήσουμε. Έχει καταφέρει, πρόσεξε, τι έχει καταφέρει, το βλέπεις εδώ πέρα. Εδώ είναι, έχει έναν συμβολισμό. Έχει καταφέρει και έχει δέσει το στόμα εδώ με τα δικά της τα, πώς το λένε, τα σκοινιά και δεν ζορίζεται και ιδιαίτερα. Η βασίλισσα ξυφών δεν μασάει. Θέλει να σου πει λοιπόν δηλαδή ότι συνεχίζεις με αυτή την ενέργεια, ότι το δεν μασάω, ότι προχωράμε με μεγάλη δύναμη, ότι στηρίζομαι στα πόδια μου, γιατί στηρίζεται στα πόδια της αυτή εδώ, εντάξει, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Άρα θέλει να σου πει ότι στο μέλλον, για το μέλλον, για να προχωρήσεις, έχεις αυτή τη δυναμική, αλλά είσαι και δίκαιος και δίκαιη. Γιατί τα ξύφη πάντα μιλάνε και για δικαιοσύνη. Μιλάνε πάντα ότι θα πω την αλήθεια μου, αλλά η αλήθεια μου όμως θα είναι σωστά τοποθετημένη και θα είναι και δίκαιη. Μπορείς να προχωρήσεις λοιπόν στη ζωή σου με ξεκαθαρίσματα, με δύναμη και να πετύχεις και πάρα πολλά πράγματα και να αφήσεις και ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Δεν τελειώσαμε. Θα σας πω, θα σας αποκαλύψω τώρα 2-3 ακόμα πραγματάκια τα οποία χρειάζεται να τα γνωρίζετε. Λοιπόν, πού βρίσκουμε αυτούς τους αριθμούς? Επιλέξατε λοιπόν εσείς αυτούς εδώ πέρα τους αριθμούς. Τους επιλέξατε. Και είπαμε, επιλέγεις από 1 έως το 5, μπορεί να επιλέξεις και όλους, μπορεί να επιλέξεις και κάποιον από αυτούς. Πού τους βρίσκουμε αυτούς τους αριθμούς? Αυτούς τους αριθμούς τους βρίσκουμε στην ημερομηνία γέννησης. Στην ημέρα ή στο μήνα. Εντάξει, 16. Αν έχεις γεννηθεί 16 δεκάτου, λέω ένα παράδειγμα, 16 δεκάτου, έχεις 2. Κατάλαβες? Αν έχεις γεννηθεί 19 δεκάτου, έχεις 2. Δεν μετράει το έτος. Θα σας εξηγήσω. 19 δεκάτου ή 14 δεκάτου, λέω τώρα έτσι. Ή αυτούς τους συνδυασμούς. Ή αν υπάρχει έστω μόνο ένα αριθμός. Υπάρχει μόνο το 13. Γεννήθηκα 13. Δευτέρα 13. Εντάξει. Ή Τρίτη και 13. Παναγιά μου. Ή Παρασκευή και 13 που λέμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Επίσης υπάρχει στην ημερομηνία γέννησής σας. Σε όλο τον αριθμό, μια ημερομηνία γέννησης. Αν πάρετε τώρα, δηλαδή, έχω γεννηθεί 16 δεκάτου του 1990, τι κάνεις? Προσθέτεις έναν έτος αριθμούς. 1 συν 6 συν 1 συν 0 συν 1 συν 9 συν 9 συν 0. Λέω ένα παράδειγμα. Και βγάζεις και βλέπεις έναν διπλό αριθμό. Ή έναν αριθμό. Αν αυτός ο αριθμός σου κάνει έναν από αυτούς, το σύνολό του, το αποτέλεσμά του, φυσικά έχεις και εκεί καρμικό κλειδί. Εντάξει. Προσθέτεις έναν στους αριθμούς. Αν ας πούμε βγάλεις το 22, δεν έχεις. Αν βγάλεις το 33, δεν έχεις. Αν βγάλεις το 19, έχεις. Φυσικά και γίνεται 19, 11, φυσικά και τους έχεις. Πάμε τώρα. Πού αλλού υπάρχουν αυτοί οι αριθμοί? Υπάρχουν λοιπόν τώρα στο όνομα και στο επώνυμό μας. Δεν θα σας το δείξω, φίλες και φίλοι, θα το φτιάξω όμως στο site μου κάποια στιγμή, γιατί δεν ήθελα να μακρηγορήσω, γιατί ήθελα να γίνει πολύ γρήγορα η ανάλυση για να πάρετε τα μηνύματα. Θα το φτιάξω στο site μου ολοκληρωμένο. Μπορεί κάποιος να μπει βεβαίως και να κάνει την ολοκληρωμένη ανάλυση εκεί και να δει τους αριθμούς του. Όμως εκεί είναι στο όνομα, στο επίθετο και βλέπουμε προσωπικότητα
και αριθμό ψυχής. Και επίσης βλέπουμε και το πεπρωμένο του, να το πω έτσι κατά κάποιο τρόπο, τον αριθμό πεπρωμένο. Αν συναντήσουμε, οπουδήποτε συναντήσουμε αυτούς τους αριθμούς, υπάρχουν και εκεί κλειδιά. Εντάξει. Τα οποία εννοείται ότι αν κάνουμε τώρα συνδυασμό και βρεις ότι έχεις και στην ημέρα και στο δρόμο πεπρωμένο σου, εντάξει, και στον αριθμό πεπρωμένου σου και στο όνομά σου και στο επώνυμό σου και στην ψυχή σου, στην προσωπικότητα σου κτλ. Καταλαβαίνεις ότι επηρεάζεσαι πάρα 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 πολύ. Όμως έχεις πλέον οδηγό, έχεις πλέον τις πληροφορίες, ξέρεις τι θα κάνεις, οπότε αυτή η ανάλυση εδώ πέρα πιστεύω θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, τουλάχιστον να καταλάβεις αρκετά πράγματα. Αυτό ήτανε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω όμως να μου γράψεις πόσο πολύ αυτό σε έχει βοηθήσει τώρα η ανάλυση αυτό το βίντεο και αν έχεις κάποιους από αυτούς τους αριθμούς. Εντάξει, να είσαι καλά.